Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσουμε τη Z176 Shock Force, η οποία είναι η κορυφαία μητρική της Gigabyte για gaming και overclocking για τη νέα γενιά επεξεργαστών της Intel με κωδική ονομασία Skylake. Στην πίσω πλευρά του κουτιού βλέπουμε τα βασικά χαρακτηριστικά και μία μικρογραφία της μητρικής. Ανοίγοντας το εξωτερικό κάλυμα βλέπουμε μέσω μιας διάφανης μεμβράνης τη μητρική. Ας δούμε τη μητρική και τα παρελκόμενά της από κοντά. Ξεκινώντας από τα παρελκόμενα βλέπουμε ένα Crossfire Bridge για κάρτες της AMD. Ενώ για τις κάρτες Nvidia, εκτός από το απλό SLI Bridge για δύο κάρτες, περιέχονται και SLI Bridges για σύνδεση τριών, αλλά και για σύνδεση έως και τεσσάρων καρτών γραφικών. Για όσους χρησιμοποιούν κάποιο είδος Penstable, η Gigabyte μας παρέχει το OC Brace για τη στήριξη των PCI Express καρτών. Στη συνέχεια αυτό που μας εντυπωσίασε θετικά είναι η ύπαρξη 4 σφιβαρισμένων καλωδίων Serial Data. Κάτι που συναντάμε πρώτη φορά στα περιεχόμενα μιας μητρικής. Τέλος, ανοίγοντας το μαύρο κουτί με τα διακριτικά της Gigabyte, βρίσκουμε τα καθιερωμένα manual Quick Installation Guide, CD με τους drivers μητρικής, φωτιζόμενο backplate, αυτοκόλλητο Super Overclock, καθώς επίσης και probes για να μπορούμε να μετράμε τα ρεύματα της μητρικής με κάποιο πολύμετρο. Βλέποντας από κοντά τη μητρική, βλέπουμε το socket 1151, το οποίο υποστηρίζει πλήρως Skylake επεξεργαστές, το οποίο στη συγκεκριμένη μητρική τροφοδοτείται από 22 φάσεις μέσω του 24-πίνου, ενός 8-πίνου και ενός 4-πίνου. Η μητρική υποστηρίζει μνήμες DDR4 σε dual channel και έως και 4 DIMM. Το heatsink της μητρικής είναι στην ουσία ένα water block, το οποίο μπορούμε να συνδέσουμε πάνω τα δικά μας ρακόρ και να το συνδυάσουμε με κάποια άλλη υδρόψυξη για ένα αισθητικά καλό αποτέλεσμα. Εμβαθαίνοντας τα overclock χαρακτηριστικά της μητρικής, βλέπουμε το Stats, το οποίο εκτός από το power button μας δίνει τη δυνατότητα να αυξομειώνουμε τις συχνότητες του επεξεργαστή και των ημών, όπως επίσης και τα ρεύματα που δίνουμε. Γύρω από το C-Touch θα βρούμε πολλά χρήσιμα κουμπάκια και measure points για τον overclocker, όπως Clear CMOS, Reset, BIOS Switch, αλλά και επίσης τα πολύ χρήσιμα PCI Express Enable Disable, τα οποία μας επιτρέπουν να ενεργοποιήσουμε ή να ενεργοποιήσουμε μια κάρτα γραφικών PCI Express για να δούμε αν κάποια έχει πρόβλημα ή για να μην τη χρησιμοποιήσουμε καθόλου εφόσον δεν τη χρειαζόμαστε. Έχουμε το Debug LED. Προχωρώντας στις διασυνδέσεις της μητρικής, βλέπουμε δύο USB 3 connectors, 3 Serial Data Express, 2 Serial Data 6 Gigabit, ένα εξάπινο κονέκτορα για τροφοδοσία των PCI Express σε περίπτωση Crossfire ή SLI Setup και δύο USB connectors. Προχωρώντας στις PCI Express θύρες, το πρώτο που παρατηρούμε είναι το μεταλλικό περίβλημα που έχει βάλει η Gigabyte για να τις κάνει πιο ανθεκτικές και σίγουρα και πιο όμορφες. Από εκεί και πέρα οι PCI Express θύρες είναι 2 16άρες και 2 8άρες. Επίσης έχουμε τις PCI Express 1 επί και 3 θύρες για M2 δίσκους. Στην πίσω πλευρά της μητρικής έχουμε δύο USB 2 ports, ένα PS2, ένα DVI-D, ένα mini display port, το
το κουμπί της Gigabyte για έλεγχο και παρακολούθηση του συστήματος μέσω κάποιου tablet ή smartphone, 4 USB 3 θύρες, HDMI, USB 3.1C, Ethernet, USB 3 για το Q-Flash, USB 3.1 το οποίο λειτουργεί σε συνδυασμό με το Gigabyte OC Application και έχουμε και τις θύρες για την κάρτα ήχου, οι οποίες είναι 7.1 και Digital Optical, η οποία μπορούμε να συνδέσουμε κάποια οπτική ίνα.